Άννα Μαρία, πόσο χαίρομαι. Ήθελα να κάνουμε κουβέντα πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ. Δεν τα καταφέρναμε. Τα καταφέρνουμε τώρα, όμως στο HuffPost. Ναι. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ένα έργο φέτος που όσο το μελέτησα, γιατί θέλω πάρα πολύ να έρθω να το δω, πρέπει να είναι ένας δύσκολος μονόλογος. Συγχαρητήρια καταρχήν, πρέπει να έχεις δουλέψει πάρα πολύ και θέλω να μας βάλεις μέσα στην πλοκή. Κοίτα, έχουμε δουλέψει πολύ όλοι όσοι συμμετέχουμε. Είναι μονόλογος, αλλά δεν είμαι μόνη μου στη σκηνή. Είναι άλλοι δύο συνάδελφοι, είναι η Δήμητρα Ελιμνιού και ο Νίκος Βαρδάκας. Εμείς οι τέσσερις, ο Χρήστος ο Δήμας που είναι η κεφαλή, ο σκηνοθέτης και συγγραφέας του έργου, εγώ και τα παιδιά έχουμε δουλέψει πολύ πολλά χρόνια για την Αθανασία. Δεν είναι τώρα. Την έχουμε ξανακάνει σε φεστιβάλ και κάθε χρόνο, κάθε τόσο έρχεται και ξαναγεννιέται αλλιώς. Δεν τη συναντάμε αλλιώς. Για πες μας τώρα, η Αθανασία είναι μία έννοια. Η Αθανασία είναι ένα σύνθημα που δίνουν δύο μικρά κοριτσάκια μεταξύ τους. Ναι. Όταν θα αισθάνεται μία την ανάγκη της άλλης, θα λέει αυτή τη λέξη. Και η άλλη θα τρέχει. Τι ωραίο. Θα βοηθήσει. Αυτή είναι το σύνθημα. Που βέβαια αυτό έχει πολλές προεκτάσεις μέσα στο έργο, στην κάθε μία και σε όλους όσους το βλέπουν. Σκέψου να είχαμε στις οικογένειες να βάζαμε αυτό ένα τέτοιο σύνθημα, όταν ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Τι γλυκό. Τα παιδάκια το κάνουν. Τα παιδάκια ναι, έχουν κώδικες. Παιχνίδι μου θυμίζει, το κάνουν και πιο πρακτικά. Ναι, δύο κοριτσάκια το κάνανε. Η Όλια, που είμαι εγώ, με την αδελφή της, τη Σίλια. Το κάνανε ως μικρούλες, σαν παιχνίδι. Και αυτό κράτησε στην υπόλοιπη ζωή τους. Και έτσι η μία βοηθάει την άλλη με αυτόν τον τρόπο. Η Όλια λοιπόν τώρα είναι ένα κορίτσι. Πόσο χρονών? Την Όλια τη συναντάμε σε διαφορετικές ηλικίες μες στο έργο. Είναι η διήγηση της ζωής της από μία ηλικία και μετά, γνωρίζοντας ότι μας διηγείται για τα παιδικά της χρόνια, τη σχέση με την αδελφή της, τους γονείς της. Και φτάνουμε κάποια στιγμή στο σήμερα. Τη συμβαίνουν πάρα πολλά στο έργο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι συμβαίνουν σχεδόν όλα. Δηλαδή να πει ότι είναι δυνατόν. Στην ουσία, αυτό που θέλει να πει ο συγγραφέας, νομίζω, είναι ότι για τη συγκεκριμένη γυναίκα, είναι ότι επιλέγει κάποια στιγμή να μπορεί και κάποια στιγμή να μην μπορεί. Δηλαδή έχουμε και το δικαίωμα στη ζωή μας να μην μπορούμε κιόλας. Επιλέγει να μην μπορεί. Επιλέγει να μην μπορεί. Είναι άλλο πράγμα αυτό από το δεν μπορώ. Ναι. Είναι ουσιαστικά πάλι ένα μπορώ. Είναι μπορώ δεν θέλω. Να μην μπορώ, ναι. Ναι. Ή δεν θέλω. Ναι. Πόση ώρα είναι αυτός είναι ο μονόλογος? Είναι μια μισή ώρα. Πόσο αντέχεις? Πρακτικά μιλώντας, δεν είμαι ηθοποιός. Μου φαίνεται τόσο δύσκολο. Πριν μπω, μου φαίνεται βουνό. Λέω, Θεέ μου, πώς θα. Και μόλις ξεκινήσει, η ώρα δεν. Δηλαδή τελειώνει και δεν το έχω καταλάβει. Αλλά πριν μπω, από μια μισή ώρα μιλάω. Χωρίς διάλειμμα. Όχι, δεν μπορεί να έχει διάλειμμα. Ο μονόλογος, ναι, φαντάζομαι δεν μπορεί. Έχεις ποτέ άγχος, έτσι. Εγώ μιλώντας πρακτικά, καμία σχέση με την τέχνη, ότι θα μπερδευτείς. Μια μισή ώρα να το πεις. Ότι θα ξεχάσω. Ότι θα ξεχάσεις. Ναι, γιατί είμαι και μόνη μου. Και λέω τώρα, με ξεχάσω, τι θα κάνουμε. Κοιτιόμαστε. Ναι. Με κοιτάνε και θα τους κοιτάω. Ναι, έχω. Παναγίτσα μου. Βέβαια έχω. Αλλά και σε αυτά τα έχεις πριν. Δηλαδή, σου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να μπερδευτώ, όχι να ξεχάσω. Φαντάζομαι να ξεχάσω. Εκείνο το καλύπτεις. Κάπως ναι, κάπως το καλύπτεις. Ναι. Να ξεχάσω εντελώς, ευτυχώς δεν μου έχει τύχει. Τι είσαι πιο χαλαρή φέτος, μόνο με το δεύτερο τρίτο? Επειδή είμαι και μαμά, όπως ξέρεις και εσύ από τα δικά σου. Πιο χαλαρή δεν είσαι ποτέ. Γιατί ενώ χαλαρώνεις αυτή τη δουλειά, γεμίζει όλη η υπόλοιπη μέρα με άλλες υποχρεώσεις. Ναι. Αλλά σίγουρα είμαι πιο ήρεμη στο να ασχοληθώ περισσότερο με τα παιδιά. Με τα παιδιά. Με το σπίτι, ναι. Και είσαι και Σαββατοκύριακο στο σπίτι, ναι, βασικό. Ναι. Πολύ, πάρα πολύ. Βέβαια. Πόσο χρόνο είναι? Αγοράκια είναι, δεν έχεις? Δύο. Ναι. Το οποίο έχω μεγαλώσει τώρα. Είναι 9,5 ο μεγάλος και 8 και κάτι ο μικρός. Σου μοιάζει κανένας? Ο μεγάλος μου μοιάζει, ναι. Ο μικρός του μπαμπά του, ναι. Τα έχετε μοιρασμένα. Μοιρασμένα για να μην παραπονιόμαστε, ναι. Σε βλέπουν ποτέ? Στο θέατρο, ναι, ναι, βέβαια, με έχουν δει. Αλλά εντάξει, αυτή την παράσταση δεν μπορούν να έρθουν, είναι αρκετά έτσι. Πιο βαρύ, ναι, πράγμα για ένα, αλλά, παιδί 8, ναι, και 9. Δεν θα το καταλάβουν καλά. Αλλά και το φάνε τον είδανε φέτος στο θέατρο. Γενικά όπου είναι πιο εύκολο, ναι, μας βλέπουν. Πώς χωράτε μέσα σε ένα σπίτι δύο ηθοποί? Μερικές φορές δεν χωράμε. Δεν ξεχυλίζει το ταλέντο? Δεν ξέρω αν ξεχυλίζει, πάντως είναι η τρέλα μερικές φορές. Είμαστε σε ένα σπίτι που ξαφνικά υπάρχουν φορές που κυκλοφορούμε λέγοντας λόγια.
Δηλαδή, όταν είμαστε κοντά σε πρεμιέρες, ακούγεται ένα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος απ' έξω, θα λέει δεν είναι καλά. Η τρελή. Αυτή μουρμουράμε όλη την ώρα. Παράλληλες όμως ζωές μέσα σε ένα σπίτι. Ωραίο είναι αυτό. Ναι, μαγειρεύω και λέω λόγια. Ο Φάνης κάνει κάτι άλλο, λέει λόγια. Δηλαδή, είμαστε λίγο. Τα παιδιά το έχουν συνηθίσει βέβαια αυτό. Δεν ξέρω, θα δούμε στο μέλλον τι κουσούρια θα σου απειλήσει. Τα παιδιά τα μουρμουράνε στο σχολείο. Ναι, ναι. Αλλά είναι, για μας είναι φυσικό. Εσύ πότε αποφάσισες ότι θα γίνεις ηθοποιός? Ήσουν το κορίτσι που από μικρή, ναι, στο σχολείο. Όχι, ήμουν από μικρή που ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά στο σχολείο τίποτα. Δεν έπαιρνες μέρος στις παραστάσεις? Δεν ήθελα. Δεν μου άρεσε αυτού του τύπου. Εγώ είχα αποφασίσει ότι όταν τελειώσω το σχολείο θα δώσω εξετάσεις σε μια δραματική σχολή και θα γίνω ηθοποιός. Δεν θεωρούσα ότι αυτό είναι ηθοποιός. Πόσο έχεις κουραστεί για να κατακτήσεις αυτό που έχεις κατακτήσει? Δηλαδή, πόσο έχεις δουλέψει πρακτικά τώρα? Πρακτικά, και ως μήνυμα στα νέα παιδιά. Τι σημαίνει δουλεύω, γίνομαι ηθοποιός? Γνωστός. Το γνωστός. Πετυχημένος. Εντάξει. Κοίτα, έτσι για το γνωστός, είναι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν κουράστηκα γιατί ήταν η πρώτη μου δουλειά. Δηλαδή, δεν ήταν μια κατάκτηση, μου έτυχε. Η κατάκτηση ήρθε από εκεί και μετά. Να κατακτήσω αυτό που μου δόθηκε. Ναι. Εύκολα. Αυτό έπρεπε να το κατακτήσω εγώ μετά που ήρθε. Πόσο κουράστηκες? Είναι κουραστικό, ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είναι κάτι απτό. Το χάνεις, το παίρνεις. Το παίρνεις, παίρνεις λίγο από εδώ, χάνεις από εκεί. Είναι ένα μόνιμο ψάξιμο, μια μόνιμη αγωνία, ένα μόνιμο. Δεν τελειώνει. Οι χαρές είναι, έρχονται και φεύγουν, εξαφανίζονται μέσα σε μια βραδιά. Δηλαδή, έχεις κάνει μια καλή παράσταση. Και έφυγε, εξαφανίστηκε. Δηλαδή, τη ευχαριστήθηκες εσύ και ο κόσμος και την επόμενη στιγμή δεν. Αυτή δεν είναι η ζωή όμως. Ναι, και πάμε για τα επόμενα. Έτσι. Και η αποτυχία ευτυχώς πάλι τόσο μένει. Η αποτυχία και τόσο θα πρέπει να μείνει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Για να άρα μπορείς... θεωρώ ότι είναι πολύ πιο χρήσιμη από την επιτυχία. Έχεις νιώσει ότι κάποια στιγμή από την πολλή επιτυχία ήθελες χρόνο να το διαχειριστείς γιατί μπορεί και να σου ξέφευγε? Αυτό ήταν μόνο στην αρχή, ναι. Στην πρώτη μου δουλειά. Ναι, όχι να μου ξέφευγε, ήθελα χρόνο να κάνω πίσω, να δω τι γίνεται, τι μου γίνεται. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Ποιος είναι ο ρόλος που έχεις αγαπήσει πιο πολύ, αυτός εσύ είσαι στην ψυχή σου, άσχετα από την επιτυχία? Μπορεί να μην τον έχεις κάνει κιόλας και θα ήθελες. Κοίταξε, αυτούς που θα ήθελα δεν τους λέω. Αισθάνομαι ότι πρέπει να είναι έτοιμο να γίνει για να το πω. Δεν ξέρω. Mm. Κάπως έτσι το. Έχεις πάντως ρόλο που θα ήθελες να παίξεις? Ναι, ρόλους. Ναι. Πολλούς. Ναι. Βέβαια, μπορεί και αυτός που θα ήθελα εγώ να μην μου πάει. Να μην... Άλλο, αλλά εσύ θέλεις. Ναι. Έχεις ένα στόχο. Θα ήθελες να κάνεις αυτούς τους πέντε ρόλους στη ζωή σου πριν κλείσεις την καριέρα σου. Νομίζω αυτό το καταλαβαίνω. Στα μάτια σου και λέω. Όχι, δεν είναι. Το χοντρίναμε. Και αυτός που σε σημάδεψε. Κοίταξε. Σίγουρα με σημάδεψε ο πρώτος ρόλος μου στην τηλεόραση γιατί ήταν αυτός που με έκανε και γνωστή και με έβαλε στη δουλειά. Τεράστιο το μπαμ, πραγματικά. Ναι, ήταν, και, σου λέω, ήταν η πρώτη δουλειά. Ακόμα και τώρα εκείνο το ρόλο που σε βλέπω έχω στο μυαλό μου. Πολλοί άνθρωποι, ναι. Ναι, και πόσα χρόνια πέρασαν? 20. Αλήθεια τώρα, Παναγίτσα μου. Αυτός ο καινούριος που ήρθε. Καράβι τι έλεγε? Φεγγάρι στο σώμα κύλησε. Κι άνομα πελάγι ρυφά μας. Κάνε με γυναίκα σου. Τώρα. Εκείνη η τηλεόραση που έκανες τότε, η πολύ πετυχημένη και σε μια άλλη Ελλάδα, με την τηλεόραση τη σημερινή και το θέατρο το σημερινό και το θέατρο το τότε. Πόσο διαφορετική είναι με την Ελλάδα της κρίσης, που έχουμε μπει όλοι μας στα καβούκια μας, που οι αμοιβές είναι άλλες. Ειδικά η τηλεόραση νομίζω το ξέρεις και εσύ είναι πολύ διαφορετική. Είναι, πάρα πολύ. Είναι άλλο τοπίο. Τίποτα δεν είναι ίδιο. Είναι άλλο τοπίο. Είναι και για τους ηθοποιούς έτσι. Φυσικά, είναι άλλο τοπίο, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Δεν ξέρω αν είναι. Σίγουρα ήταν καλύτερο εκείνο με την έννοια ότι υπήρχαν πολλές δουλειές, δεν ήταν όλες καλές. Υπήρχαν λεφτά, υπήρχαν παραγωγές. Δηλαδή οι καλές δουλειές ήταν καλές δουλειές. Πήγαινε σε μια δουλειά και ήταν σχεδόν κινηματογραφικές οι δουλειές. Ο τρόπος γυρισμάτων ήταν κινηματογραφικός. 7-8 μέρες γύρισμα το επεισόδιο, τώρα γίνονται 2-2,5 μέρες το επεισόδιο. Κάτ παντού. Δεν υπάρχουν χρήματα. Φυσικά, φυσικά. Αυτό σε στεναχωρεί που η δουλειά έχει μαζευτεί έτσι, έχει συρρυκνωθεί? Όπως μας στεναχωρεί το τι γίνεται γύρω μας, βγαίνεις έξω και βλέπεις τι γίνεται. Αυτό είναι ένα μέρος του τι γίνεται έξω. Δεν μπορεί να είναι όλη η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση και η τηλεόραση να ευημερεί. Ο Φάνης είναι, νιώθω ότι είσαι μαχήτρια, είναι και εκείνος μαχητής και συνοδοιπόρος. Εμείς οι ηθοποιοί, όλοι οι ηθοποιοί, είμαστε λίγο μαθημένοι σε αυτό. Δηλαδή, ναι, φαντάζομαι. Λίγο, ναι, γιατί
πάντα η δουλειά ήταν μια κρίση. Δηλαδή, κάθε τόσο άλλες δουλειά, άλλες συνθήκες, άλλες οικονομικές συμφωνίες. Άρα, κάπως είμαστε λίγο πιο εκπαιδευμένοι. Δεν είχαμε ποτέ ένα επάγγελμα. Δηλαδή, παλιά λέγανε πω δεν μπορείς να γίνεις ηθοποιός, να κάνεις πρώτα κάτι, να είσαι σίγουρος, να έχεις μια σιγουριά. Ναι, ναι. Το οποίο δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι... Παλιά λέγανε ότι δεν είναι επάγγελμα. Εσύ όμως και ο Φάνης, είσαστε πρώτη γραμμή ηθοποιοί. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να σκεφτείς. Έχουμε δουλειά. Δουλεύουμε. Σήμερα είναι αυτό. Ενώ παλαιότερα την προηγούμενη 20ετία και 10ετία ήταν ότι και πόσα χρήματα θα βγάλετε. Τώρα είναι να υπάρχει δουλειά. Βέβαια. Μεγάλη συνειδητοποίηση για ένα σπίτι, Πολύ μεγάλη συνειδητοποίηση. Και με παιδιά. Γιατί αν είμαστε μόνοι μας. Άλλο πράγμα. Βέβαια ξέρω και συναδέλφους που είναι μόνοι τους, δεν έχουν παιδιά και αυτή τη στιγμή και άνθρωποι που έχουν ένα όνομα δεν είναι... έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Δουλεύοντας κιόλας. Δηλαδή δουλεύουν, αλλά ταυτόχρονα έχουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Γιατί όταν δεν πληρώνεσαι στην ώρα σου, ναι. Όταν έχουν πέσει τόσο πολύ τα μεροκάματα, στα θέατρα και αυτά, πολλές φορές δουλεύεις και δεν μπορείς να ζήσεις από αυτό. Είσαι, εξακολουθείς μια νέα και φρέσκια γυναίκα. Σε ένα νέο και φρέσκο κορίτσι που θέλει να γίνει ηθοποιός, να της περάσουμε ένα μήνυμα θετικό. Αν ονειρεύεσαι με τη δύναμή σου. Με όλη τη δύναμη σου θες να γίνεις κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό. Και όχι αν ονειρεύεσαι θέλω να γίνω γνωστή, αυτό δεν είναι όνειρο. Το να γίνεις γνωστός δεν έχει κάποια ιδιότητα. Γνωστός είναι και ένας δολοφόνος. Ναι. Το να γίνω ηθοποιός, το να γίνω δημοσιογράφος, το να γίνω περατέρ, το να γίνω γιατρός. Αυτό έχει μια ιδιότητα, όποια και αν είναι. Αυτή θεωρώ ότι πρέπει να την ακολουθήσει ο καθένας, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να είσαι ευτυχισμένος. Είσαι ευτυχισμένη. Ναι. Πολύ χαίρομαι που το ακούω και το λες και είναι το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα για τα νέα παιδιά να ακολουθήσουν και εκείνα τα όνειρά τους. Το δωμάτιο θα γίνει αγορίστικο. Σιγά μην του πάρουμε και κατσαρολικά να παίζει. Ρε Βασίλη, μην κολλάμε τώρα σε στερεότυπα. Μπλε το αχώριρο στο κορίτσι. Το μωρό αυτό που χρειάζεται είναι αγάπη. Αγάπη μου, στερεότυπα και στερεότυπα, το μπλε είναι εξαιρετικό χρώμα. Είχες ένα άσχημο συμβάν της μητέρας σου, έτσι. Πότε χάθηκε? Είναι τώρα τον άλλο μήνα, είναι 2 χρόνια. Ναι. Έχουν περάσει 2 χρόνια. Δεν το καταλαβαίνω. Νομίζω ότι έχει περάσει. Κόβεται ο ομφάλιος λόρος τότε, με το θάνατο. Κοίταξε. Το ένιωσες. Νομίζω ότι η σύνδεσή μου με τη μητέρα μου δεν έχει σταματήσει ακόμα. Δηλαδή δεν μπορώ να. Νομίζω ότι θα υπάρχει πάντα. Τώρα, αν εγώ μεγάλωσα με αυτό, δηλαδή ενώ μετά το θάνατο της μητέρας μου αισθάνθηκα να μεγαλώνω, ναι, το αισθάνομαι. Σε ορίμασε. Ναι, με ορίμασε. Και μου έδωσε και πολύ μεγάλη δύναμη βέβαια. Μου έδωσε μια δύναμη που έχει να κάνει με το ότι πρέπει να ζήσουμε τώρα. Τώρα πρέπει να ζήσουμε. Δεν γίνεται να περιμένουμε. Η μαμά μου έφυγε νέα, ήταν 66 χρονών. Πολύ νέα. Ναι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να τελειώσει η κρίση, να βγάλουμε λεφτά, να έρθουν οι κατάλληλες συνθήκες για να ζήσουμε. Γιατί τότε μπορεί και να είναι πολύ αργά. Πολύ συνειδητοποιημένη είσαι. Έχεις ψαχτεί με ψυχαναλύσεις και τέτοια από μόνη σου. Πολύ παλιά, αλλά νομίζω τώρα με την ασθένεια της μητέρας μου και το θάνατό της, κάπως σαν να ταρακουνήθηκα με την καλή έννοια και με την κακή αναγκαστικά, αλλά και να πω ότι εγώ από το θάνατο της μητέρας μου θέλω να κερδίσω κάτι, να βγάλω, να καταλάβω κάτι, αλλιώς θεωρώ ότι είναι μάταιος. Ναι. Θέλω να καταλάβω κάτι και αυτό βρίσκεις το κάτι... Βρίσκεις πάντα το θετικό. Προσπαθώ, ναι. Δεν το βρίσκω πάντα, προσπαθώ. Προσπαθώ να το βρω, γιατί πρέπει η πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, όποια και αν είναι, να έχει ένα νόημα. Για μας, όχι για τους άλλους. Πρέπει να έχει ένα νόημα. Να μην φύγουμε έτσι άδειοι, τίποτα δεν καταλάβαμε. Κάτι να καταλάβουμε. Άννα Μαρία, πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα ήταν πολύ. Ήταν πολύ έτσι επικοδομητική και για την ψυχή μου η κουβέντα και που για κάναμε. Για μένα ήταν πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ διαφορετική που τα είπαμε. Από τα συνηθισμένα, γιατί έχει σημασία και για μας. Βοηθάει το μέσο. Εντάξει, ναι, βοηθάει και το μέσο, αλλά το κάνεις κι εσύ. Σε ευχαριστώ θερμά. Εγώ.